Γεια σας, καλημέρα. Κύριε Γραμματέα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Τα προβλήματα είναι πολλά και προφανώς πρέπει να έρθετε πολλές φορές. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει όλοι να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όσοι είμαστε μέσα στην αίθουσα, αλλά όσοι είμαστε και έξω από την αίθουσα, γιατί δεν νομίζω ότι λύνονται τα προβλήματα. Και βασικά, νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που έχει μεγάλη ιστορία στην καθοδήγηση και των λαϊκών αγώνων, μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είμαι πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο και καλώς ή κακώς έχω κάνει και σε υψηλές διοικητικές θέσεις. Οπότε μπορούσα να μιλάω για διαφορετικά θέματα του Πανεπιστημίου για αρκετή ώρα. Απλώς θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία από το κρατικό κουρβανά φτάνει μόνο για τις ανελαστικές δαπάνες του Πανεπιστημίου. Και όλο το άλλο Πανεπιστήμιο ζει από τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, το οποίο είναι πλήρως εμπορευματικοποιημένο. Οι μεγαλύτεροι έμποροι δεν είναι οι εταιρείες, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες με κάποια συγκεκριμένα τμήματα που συνεργάζονται, είναι τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ. Μπορώ να μιλάω για πολλές ώρες. Μερικούς τους θαυμάζω, όχι γιατί είναι καθηγητές Πανεπιστημίου, αλλά γιατί είναι πολύ καλοί επιχειρηματίες. Το καλοί επιχειρηματίες είναι εντός εισαγωγικών. Γιατί όταν καθηγητής Πανεπιστημίου ζητάει από τον ΕΛΚΕ, γιατί άλλαξε τον νόμο ο υπουργός, να πάρει 180.000 ένα μήνα, προφανώς υπάρχει μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και να είσαι αντιπρόεδρος στον ΕΛΚΕ για να σου λένε ότι είναι νόμιμο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά, ζούμε από τα χρήματα του ΕΛΚΕ. Ο οποίος, αυτή ο ΕΛΚΕ, έχει τα καλά του και έχει τα κακά του. Είπα ένα, το οποίο οφείλεται βασικά που αλλάζουν τους νόμους. Αλλάξανε τους νόμους τώρα τελευταία και μπορεί να κάνει χρήση το Πανεπιστήμιο κατά το δοκούν στα αποθεματικά του ΕΛΚΕ. Τα οποία, αν δεν υπήρχαν, δεν θα είχαμε επιβιώσει ως Πανεπιστήμιο τις μέρες των μνημονίων. Τα οποία έχουν εξανεμιστεί σε ενέργειες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν ούτε με την έρευνα, ούτε με τα δασκαλία. Καμία σχέση. Έδωσε όλοι και 5 εκατομμύρια στο Ευγενίδιο. Το Ευγενίδιο είναι ανώνυμη εταιρεία με 99% μέτοχο το Πανεπιστήμιο, και ο οποίος αύριο μπορεί να πουληθεί κιόλας. Είναι ιδιωτική εταιρεία, είναι το Πανεπιστημίο. Το οποίο το Πανεπιστήμιο τώρα, ξαφνικά, όπως οι αρχοντοχωριάτες, θέλει να κάνει επενδύσεις στην Κύπρο, επενδύσεις στο Ευγενίδιο, που μπορούμε να μιλάμε τις ώρες, αλλά δεν είναι τη στιγμή τώρα. Δηλαδή, το χρηματοδοτούμε το Ευγενίδιο. Δεν είναι έρευνα, δεν είναι διδασκαλία, δεν έχει κανένα όφελος στο Πανεπιστήμιο, εκτός μία δράκα ανθρώπων που είναι πανεπιστημιακοί. Πας στο Ευγενίδιο, κάνεις μία ανάλυση και σου λένε την ιστολογική, λέει, στο τάδι ιδιωτικό. Ερωτώ εγώ, γιατί να μην πάω στο ιστολογικό τμήμα της ιατρικής, τουλάχιστον κάποια από τα χρήματα να μένουν μέσα. Και μου απαντάνε, πάρ' το δείγμα, κύριε, λέει, και πηγαίνετε το. Λέω, οκ, θα πάω στο ιδιωτικό, δεν πειράζει. Πάω στο ιδιωτικό και το έχει αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι στημένο τώρα πώς οι καθηγητές θα υποφελούνται από το δημόσιο χρήμα για να έχουν και τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζει η κορφή. Δεν γίνεται ότι τα γνωρίζουν. Το έχω πει εγώ σε αντιπρίτανη, γιατί έχει το εργαστήριό του εντός του συστήματος και δεν το βγάζει απ' έξω. Να στέλνει τις δουλειές του Πανεπιστημίου απ' έξω, να τα αφήσει και στο γιο του. Αλλά είναι η εποχή, είναι η ιδεολογία η οποία επικρατεί, είναι η κυβέρνηση που τους κάνει τις πλάτες. Εντάξει, και πάει λέγοντας. Ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα, το είπαν οι φοιτητές από τη μεριά τους, είναι το θέμα των εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο. Το θέμα των εγκαταστάσεων είναι παλιές εγκαταστάσεις, υπάρχουν εγκαταστάσεις. Είναι εγκαταλελειμμένες. Είτε πάτε, όπως φεύγετε, κάτω δεξιά να δείτε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήταν της εποχής μου, του 1975, που παίζαμε στις Σαλάνες.
Αλλά δείτε και τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια, τα οποία είναι τόσο παλιά, που φαίνονται τα σίδερα από τις κολόνες πια. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου απαγορεύεται να κάνει προσλήψεις. Και έχουν μείνει τρεις και ο κούκος, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι μιλάω. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ακόμα και τα χρήματα που υπάρχουν για εγκαταστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας δεν μπορούν να απορροφηθούν, γιατί δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δεν είναι μόνο ότι οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις καταραίουν, είναι ότι στηβάζονται φοιτητές, το είπαν κάποιοι φοιτητές, και θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας αυτό το κατάλαβα ποτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουν επενδύσεις, αλλά αν θέλουν να κάνουν επενδύσεις, πάνε κάπου αλλού, όχι στην Κύπρο. Αλλά εξυπηρετεί και αυτό μια δράκα ανθρώπων με συγκεκριμένη ιδεολογική φόρτιση, οι οποίοι επιδιώκουν υπονόματι της ιδεολογίας τους να έχουν ίδιον όφελος. Είναι ότι στηβάζονται φοιτητές χωρίς να υπάρχουν φοιτητές, χωρίς να υπάρχουν εγκαταστάσεις, στηβάζονται μαθήματα, στηβάζονται καθηγητές, και θα σας πω αυτό και θα τελειώσω κιόλας. Εμείς είμαστε από ένα τμήμα, είμαι από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπου 25 χρόνια προσπαθούμε να αποκτήσουμε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις, όπου βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Και είναι εγκαταστάσεις του 1931, με εντυχισμένη πλάκα, με Υπουργό Παιδείας το Βενιζέλο, Πρωθυπουργό το Βενιζέλο και Υπουργό Παιδείας το Γιώργιο Παπανδρέου. Είμαστε σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Έχουμε νοικιάσει πολυκατοικίες, υπόγεια, ό,τι κυκλοφορεί. Ο φοιτητής ψάχνει στις πολυκατοικίες να βρει τους φοιτητές του. Έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εσχρές, επίτες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, είναι πρόστιχες. Δηλαδή τραυματίζονται κάθε μέρα, κόβουν τα πόδια τους κάθε μέρα. Προσπαθούμε, κάναμε Ολυμπιάδα, προσπαθούμε από το 1900, εδώ 25 χρόνια, να μεταφερθούμε κάπου και είμαστε αντικείμενο εμπεγμού. Κατά τα άλλα, με τους δικά τους κριτήρια είμαστε στα 10% των καλύτερων πανεπιστημίων της Ιφιλίου. Δηλαδή βάζονται αξιολόγηση για να επιλέξουν να κλείσουν τμήματα, αλλά δεν υιοθετούν ότι πρέπει να έχουμε εγκαταστάσεις. Ήρθε η αξιολόγηση και λέει αυτές οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Άρα κατατοδοκούν, εξυπηρετούν τις ιδεολογίες τους, τα οικονομοτεχνικά τους ζητήματα και προχωράνε. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις, επειδή επωφεληθήκαμε των Βρετανικών εκλογών και είχαμε, μας υποσχέθηκαν όλοι θα κάνουμε εγκαταστάσεις εδώ κάτω στην Πανεπιστημιούπολη, εκεί που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ξαφνικά τώρα μπλέκουν τα πράγματα ότι πιθανόν πρέπει να πάμε στη Σελέτε. Σας θυμίζω ότι το ΤΕΦΑ είναι στη Δάφνη. Έχουμε 30 στρέμματα τα οποία τα διεκδικεί η κυβέρνηση να κάνει στο Μποδοσάκι, το Καλλικοπείο, όλη αυτή την ιστορία με 9 υπουργεία, ένα άλλο φαρονικό σχέδιο που αντιδρούν κάποιοι και από τους ίδιους, όπου μας πιέζουν για να πάρουν την ιδιοκτησία από εκεί. Είναι αμφίβολο τελικά αν θα το υλοποιήσουν μετά από 25 χρόνια ότι κάποτε θα έρθουμε εδώ, και προσπαθούν να πάμε στη Σελέτε, την οποία το Πανεπιστήμιο της Αθήνας έδωσε γη και είδωρ να την πάρει, όχι ακαδημαϊκά, το ακαδημαϊκό, να την πάρει ως ιδιοκτησία, γιατί έχει μεγάλη ιδιοκτησία. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν θέλω άλλο να σας κουράσω. Ευχαριστώ πολύ.